Για κόκκινο. Γιατί η εικόνα μιλάει από μόνη τη. Υποθέτω, ο κύριος Τριανταφυλόπουλος βγαίνει. Συγχαρητήρια με το καλό. Συγχαρητήρια. Για να φύγουν οι φώτο, μισό λεπτό. Ένα λεπτό για να κάνει ξύλο. Μην τρομάξει το μωρό. Να έχουμε όλη εικόνα. Νίκο. Είναι όλα εντάξει. Υπάρχει ένα μπερδέμα πάρα πολύ μεγάλο. Πρέπει να δούμε τι συμβαίνει. Είναι σοβαρό. Το παιδί το αυτό μοιάζει του Λάτσιου και της Μενεγάκη σε μένα πρέπει να γίνει πρόβλημα. Πάω να βρω το παιδί μου. Έχει απ' όλα. Βλέπουμε ότι έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου. Πώς αισθάνεσαι εκεί μου για δεύτερη φορά μητέρα? Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ παιδιά. Είχες εύκολη γέννα? Όλα μια χαρά, όλα μια καλά. Όλα καλά. Όλα και τα μια καλά. Μια και καλά. Μωράκι, θέλω να πάω στο σπίτι. Έχουμε και την άλλη μας την κορία εκεί που μας περιμένει. Το μωράκι σου μοιάζει ή μοιάζει τον σύζυγό σου? Θα δούμε στην πορεία. Η πρώτη εντύπωση. Η πρώτη εντύπωση. Έχει τα μαλλιά του, εντάξει. Άλλια μαύρα, πάμε. Ποιο είναι το μυστήριο? Το μυστήριο είναι ότι όλα πήγανε καλά, γέννησε φυσιολογικά και φύγανε σήμερα. Πολύ χαρούμενοι για το σπίτι. Με το δεύτερο μωράκι τους. Ήταν πολύ συγκινημένοι όπως είδατε. Στο Μάκι μοιάζει. Στο Μάκι, ναι. Να, ένας άνθρωπος. Να, δικαιώθηκα. Δικαιώνεται η Νανά, η παλετσάκη που είναι στο στούντιο και λέει ότι είχαν βάλει στοιχήματα για το τα, τα ήξερε από πολύ νωρίς γιατί ήταν πρώτη-πρώτη είχε έρθει όταν γέννησε, ήταν από τους πρώτους που ήρθε στο μευτήριο. Ήταν εύκολη όλη η διαδικασία. Ήταν εύκολη η διαδικασία, ναι, γέννησε μέσα σε 2 ώρες και είναι και οι δύο πολύ χαρούμενοι. Ο Μάκης παρών, φυσικά. Πάντα, ναι. Διαδικασία, έτσι. Τα συναισθήματα του ατρόμου, του πατέρα, πώς είναι την ώρα που βλέπει μια καινούργια ζωή να έρχεται? Νομίζω ότι ήταν πολύ συγκινημένος. Και πολύ χαρούμενο συνάμα. Να σας πω κάτι. Στις δηλώσεις που μας έκανε λίγα λεπτά νωρίτερα, κατά την έξοδό του με την Κιμ, διαπιστώσαμε ότι ήταν πάρα πολύ συγκινημένο, σχεδόν είχε βουρκώσει. Και είναι εικόνες που πραγματικά μας κάναν και εμάς σχεδόν να τριχιάσουμε. Τώρα έχουμε συνηθίσει να είναι σε αυτή τη λογική. Πρέπει να έχει κλάψει σε αυτή τη διαδικασία μέσα, έτσι από την χαρά του. Κοιτάξτε, σας το έλεγα από την αρχή ότι ο Μάκης ναι, μεν είναι αυτός που είναι, αλλά δεν πάει να είναι ένας άνθρωπος και συγκινήθηκε ιδιαίτερα. Ειδικά με την έλευση της δεύτερης κόρης του, που του μοιάζει και αρκετά, θα έλεγα. Έχει κάποια χαρακτηριστικά της Κίμα, αλλά έχει τα χρώματα του Μάκη και, και ήταν πολύ σημαντικό. Νάκη ο πεθερός! Η Φέη δεν ξέρω αν θέλει να ρωτήσει τα παιδιά από το στούντιο κάτι, τον κύριο Παράσκο, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να τον έχουμε εμείς στην εκπομπή μας. Ο πεθερός στρατή, αν με ακούς, με ακούς? Ακούω βεβαίως, πολύ καλά. Ωραία. Ο πεθερός όμως είπε στη Σταματίνα την Τζιμτζιλή χτες ότι μοιάζει περισσότερο στην Κιμ και ότι μόνο το χρώμα της επιδερμίδας είναι του. Όχι! Εγώ του Μάκη. Είπε ότι μοιάζει και στην Κιμ και στο Μάκη, απλά έχει τα χρώματα του Μάκη. Αυτό που είπε και ο γιατρός. Γιατί το μείζον θέμα είναι το εξής. Υπάρχουν με τα χρώματα του Μάκη, έτσι όπως τα έχετε καταγράψει και τα έχετε διαπιστώσει και εσείς η σώμαση, αλλά έλα μου που έχουμε την άλλη πλευρά που διατείνεται το ακριβώς αντίθετο. Εντάξει, δεν είναι κάποιο ιδιαίτερο θέμα αυτό, μην το κάνουμε. το ζητούμενο είναι ότι όλα πήγαν καλά και είναι και οι δύο χαρούμενοι και έχουν πάει με το παιδί. Όταν κράτησε κάτι τελευταίο, το κράτησε ο Μάκης. Όταν κράτησε ο Μάκης στα χέρια του για πρώτη φορά στην αγκαλιά του, για πρώτη φορά το μωράκι, πώς αισθάνθηκε? Την αλήθεια. Ήταν πολύ συγκινημένο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν έτσι μια τρυφερή. Έτσι. Είναι, οι γιατροί τελικά ζουν στο μετέχνιο των συναισθημάτων. Δηλαδή κάνετε τη δουλειά σας και από την άλλη συγκινήσετε και δεν μπορείτε κιόλας. Είναι περίεργο αυτό. Κοιτάξτε, συγκινούμαστε αλλά συγκρατούμαστε και πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι. Στρατή μου, καταλαβαίνω.